Θα πάρει ο Πρόεδρος το λόγο και αμέσως μετά την πρώτη ερώτηση θα κάνει η κυρία Κεχαγιά. Κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σας καλωσορίσω, να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, να ευχαριστήσω τους πολίτες που μας παρακολουθούν για την προσοχή τους. Χθες το βράδυ αργά έκανα μια δήλωση εκτιμώντας τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών. Για να κερδίσουμε χρόνο, ας θεωρήσουμε ως εισαγωγή μου στη συνέντευξη τη δήλωση που έκανα χθες το βράδυ. Οπότε παρακαλώ να πάμε κατευθείαν στις ερωτήσεις σας. Η κυρία Κεχαγιά και να ετοιμάζεται ο κύριος Χασαπόπουλος. Καλή σας ημέρα. Θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να ξεχάσουμε λίγο τα αποτελέσματα που θα φέρει η ελιά στις ευρωεκλογές, όποια και αν είναι αυτά, και την συνδυαστική ερμηνεία τους αναφορικά και με τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Και αν θεωρήσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προηγείται της Νέας Δημοκρατίας με ένα ποσοστό που είναι αρκετά μεγάλο, 5 ή 6 μονάδες. Πιστεύετε ότι γενικότερα τίθεται θέμα πολιτικής νομιμοποίησης της κυβέρνησης? Χθες η χώρα έζησε μία ψευδαίσθηση μεταξύ 7 και 9 το βράδυ. Ήταν διαφορετική η εικόνα που δημιούργησαν τα λεγόμενα exit polls και διαφορετικά τα πραγματικά αποτελέσματα. Υπήρξε ένας πρόωρος τεχνητός πανηγυρισμός εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ και εγκλωβισμένος στον τεχνητό αυτό πανηγυρισμό, ο κύριος Τσίπρας αναγκάστηκε να πει ότι θεωρεί τις εκλογές της επόμενης Κυριακής, ευρωπαϊκές και αυτοδιοικητικές, ως εκλογές δημοψήφισμα. Τον είχε ξεχάσει τον όρο αυτό. Έθεσε λοιπόν πολύ ψηλά τον πήχη και νομίζω ότι έτσι βοήθησε να καταλάβει κάθε πολίτης τι εννοώ όλες αυτές τις εβδομάδες που λέω ότι στις εκλογές κρίνεται η νομιμοποίηση της κυβέρνησης, η αντοχή του κυβερνητικού σχήματος αλλά και της πολιτικής εξόδου από την κρίση. Ως εκ τούτου τον ευχαριστώ γιατί τοποθετήθηκε με απόλυτη σαφήνεια και έτσι με βοήθησε και εμένα να εξηγήσω ακόμη καλύτερα το αυτονόητο που λέω, ότι το βράδυ των εκλογών ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και άλλοι θα επιχειρήσουν να αντλήσουν πολιτικά συμπεράσματα που αφορούν το κεντρικό πολιτικό σκηνικό, την νομιμοποίηση, την πορεία της χώρας, άρα θα θέσουν σε αμφισβήτηση την ασφαλή έξοδο από την κρίση και το μνημόνιο, την πορεία προς την ομαλότητα, θα θέσουν σε αμφιβολία τις θυσίες του ελληνικού λαού. Αυτό λοιπόν δεν θα γίνει, γιατί ο ελληνικός λαός, όπως αντέδρασε με οριμότητα και σοφία στον πρώτο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών, έτσι θα λειτουργήσει με την ίδια οριμότητα, ψυχραιμία και σοφία και στον δεύτερο γύρο και στις ευρωπαϊκές εκλογές. Τώρα λοιπόν δεν αναλύουμε υποθετικά σενάρια, δεν αναλύουμε ένα αποτέλεσμα που δεν υπάρχει. Τώρα αγωνιζόμαστε να διαμορφώσουμε το αποτέλεσμα της 25ης Μαΐου, την συνολική εικόνα, και θέλω να ελπίζω, γι' αυτό αγωνιζόμαστε όλοι, γι' αυτό αγωνίζεται η Ελιά και το Πασόκ μέσα στην Ελιά, αλλά και όλοι οι ορθοφρονούντες πολίτες, πως το αποτέλεσμα θα επιτρέψει τη χώρα να βγει από την κρίση και το μνημόνιο χωρίς οπισθοχωρήσεις, χωρίς διολυστήσεις, χωρίς χαμένο κόπο. Ο κύριος Χασαπόπουλος και να ετοιμάζεται η κυρία Γιωτάκη. Κύριε Πρόεδρε, χθες ήθελα να σας ρωτήσω τη δήλωσή σας το βράδυ. Μιλήσατε ότι το βράδυ των ευρωεκλογών του δεύτερου γύρου πρέπει να υπάρχει μια προοδευτική σταθερότητα, όπως είπατε χαρακτηριστικά. Πολύ ωραία το λέτε. Προοδευτική σταθερότητα σημαίνει το άθροισμα των ποσοστών που θα πάρει η Ελιά και η Νέα Δημοκρατία. Και αν ισχύει το δίλημά σας για το βράδυ των εκλογών, όταν λέτε προοδευτική σταθερότητα, τι εννοείτε, λέει, αν ο ΣΥΡΙΖΑ αφισβητεί το αποτέλεσμα και την πολιτική νομιμοποίηση? Προοδευτική σταθερότητα σημαίνει αυτό που εξήγησα. Σταθερότητα δεν σημαίνει στασιμότητα, δεν σημαίνει θυσίες και πάλι θυσίες. Ήδη έχουμε φανεί συνεπείς στη βασική μας δέσμευση ότι νέα δημοσιονομικά μέτρα, νέα μέτρα λιτότητας δεν υπάρχουν, δεν υπήρξαν τώρα και δεν θα υπάρξουν. Κάποιοι βέβαια σκυλιάζουν μόλις αντιλαμβάνονται ότι η χώρα βγαίνει πραγματικά από την κρίση, δεν θα χρειαστεί νέο δάνειο, δεν θα χρειαστεί νέο μνημόνιο, η Τρόικα θα φύγει, γιατί θα ξεπληρώσουμε το μικρό χρέος που έχουμε σχετικά, μόλις το 1/10 του δανείου που έχουμε πάρει το οφείλουμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, άρα δεν θα έχει λόγο ύπαρξης
η Τρόικα. Η Τρόικα οφείλεται στην ύπραξη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Όλα τα άλλα είναι ευρωπαϊκοί θεσμοί που ισχύουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλη την Ευρωζώνη. Μόλις λοιπόν αντιλαμβάνονται ότι και το χρέος είναι βιώσιμο και στις αγορές γυρίσαμε και πρωτογενές πλεόνασμα έχουμε και σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης γυρίζουμε μετά από 8 χρόνια και το ισοζύγιο απασχόλησης είναι θετικό, άρα δημιουργούνται σιγά σιγά νέες θέσεις εργασίας. Λένε όχι, δεν θα γίνει τίποτα από όλα αυτά. Το αργότερο το Σεπτέμβριο θα πέσετε στον τοίχο. Ποιοι εμείς, η χώρα, δηλαδή οι πολίτες, θα πέσουν στον τοίχο παρά τις θυσίες που έκαναν. Σκληρές και σε πολλές περιπτώσεις αβάσταχτες. Όχι, αυτό δεν θα γίνει. Άρα λοιπόν, όταν εμείς μιλάμε για προοδευτική σταθερότητα, δεν μιλάμε για στασιμότητα. Μιλάμε για μια δυναμική πορεία προς το καλύτερο. Αυτό τώρα φαίνεται σιγά σιγά, αλλά θα αρχίσει να πολλαπλασιάζεται. Γιατί όταν ξεκινήσει η στροφή, αποκτά μια επιτάχυνση. Και αυτό θα φανεί στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Άρα, άλλο το Πασόκ, άλλο η Νέα Δημοκρατία. Εμείς ήμασταν αυτοί που χαράξαμε την γραμμή, τη στρατηγική. Η Νέα Δημοκρατία που αντιμνημονιακή έγινε εκ των υστέρων μνημονιακή, εντός εισαγωγικών, έγινε υπεύθυνη δηλαδή και φιλοευρωπαϊκή, καλοδεχούμενη. Το ίδιο για ένα διάστημα και η Δημάρ. Τώρα λοιπόν αυτή η προσπάθεια πρέπει να ολοκληρωθεί με εγγυητή σταθερότητας αλλά και προοδευτικότητας τον προοδευτικό πόλο που είναι το ΠΑΣΟΚ και η ΕΛΙΑ, οι βουλευτές της δικής μας κοινοβουλευτικής ομάδας μέσα στη Βουλή. Κυρία Γιωτάκη και ακολουθεί κυρία Μουρελάτου. Κύριε Πρόεδρε, μιας και αναφερθήκατε προλίγου στον προοδευτικό πόλο, υπάρχουν κάποια αποτελέσματα από την χθεσινή ημέρα, την διπλή κάλπη. Ο κύριος Κεϊδίγογλου, ο κυβερνικός εκπρόσωπος, δήλωσε προλίγου ότι στηρίζει σγουρό και καμίνι το κόμμα του πρώτου κυβερνητικού εταίρου. Εσείς, ως Πασόκ ή ως Ελιά, θα στηρίξετε υποψηφίους της Νέας Δημοκρατίας και συγκεκριμένα, να φέρω ένα παράδειγμα, στην Κεντρική Μακεδονία. Στηρίζετε Τζιτζικώστα ή Ιωαννίδη? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι η τοποθέτηση της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με τον κύριο Σγουρό και τον κύριο Καμίνη είναι μια καθαρή και υπεύθυνη στάση που έχει αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, τι λένε? Λένε και νομίζω πολύ σωστά ότι εμείς στηρίζουμε τους ανθρώπους που αγωνίζονται για την τοπική αυτοδιοίκηση, δεν έχουν κομματικά χρήσματα, έχουν έναν καθαρό τοπικό και περιφερειακό λόγο και δεν στηρίζουμε την πολιτική έφοδο του κυρίου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία εκφράζεται με την κυρία Δούρου και τον κύριο Σεκλαρίδη. Ως εκ τούτου, η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να παραμείνει στο επίπεδό της το θεσμικό και αυτή είναι και η δική μας τάση σε σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση παντού. Τώρα, δεν έχουμε υπαγορεύσει πουθενά συμπεριφορές εμείς, δεν έχουμε δώσει πουθενά χρήσματα ή οδηγίες. Οι πολίτες, οι προοδευτικοί, οι πολίτες του δικού μας χώρου, της δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης, καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά και θα ψηφίσουν με κριτήριο την τοπική αυτοδιοίκηση και την αποτελεσματικότητά της, τις ανάγκες των πολιτών και βεβαίως τις ανάγκες της χώρας, η οποία δεν πρέπει να λειτουργήσει υπό τεχνητούς εκβιασμούς, όπως αυτός που έκανε ο κύριος Τσίπρας χθες το βράδυ, εκόνακον, γιατί είχε εμπλακεί σε μια εφορία η οποία έχει δημιουργηθεί και προκειμένου να αποφύγει, πιστεύω, τον διάλογο και την κριτική στο εσωτερικό του κόμματός του, προσπαθεί να κάνει μια φυγή προς τα μπρος, μόνο που τώρα είναι αργά, γιατί έχουν μιλήσει οι κάλπες. Η κυρία Μουρελάτου και ακολουθεί η κυρία Κρουστάλη. Κύριε Πρόεδρε, άκουγα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να αναλύουν το αποτέλεσμα της κάλπης και να λένε ότι τα κομματικά ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ απέτυχαν και άρα αυτό δείχνει εν πωλής ότι αυτό το άλμα που ήθελε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κοινωνία δεν έχει ευοδοθεί. Όμως παράλληλα, κάποιος θα παρατηρούσε ότι αντίστοιχα εξακολουθούν οι πολίτες να είναι αρκετά διστακτικοί απέναντι στην κυβέρνηση. Να μην πιστεύουν ακράδαντα ότι όντως δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα, ότι όντως τα μνημόνια τελειώνουν, ότι όντως γυρίζει σελίδα η οικονομία. Πώς θα προσετεριστείτε αυτήν την καχυποψία των πολιτών? Και θα ήθελα και ένα σχόλιο ως προς το γεγονός ότι λέτε και εσείς και ο κ. Σαμαράς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εκτρέφεται από την κρίση, τώρα θα ξεφουσκώσει. Μπορεί να μην ξεφούσκωσε, κρατάει δυνάμεις όμως. Άρα αυτό το επιχείρημα πόσο βάσιμο είναι? Καλά, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι προϊόν της κρίσης. Είναι ένα όχημα έκφρασης της διαμαρτυρίας, της εύλογης διαμαρτυρίας, της δίκαιης σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ανθρώπων που προέρχονται από τα σπλάχνα μας, από το ΠΑΣΟΚ, είναι σάρξη εκ της σαρκός μας, ψηφίζουν τα δικά μας ψηφοδέλτια
στα επιμελητήρια, στα συνδικάτα, στα σωματεία, στις ομοσπονδίες. Και αυτό φάνηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό και στις τοπικές εκλογές. Αλλά εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ θέλησε να δώσει κομματική χρειά σε όλα τα ψηφοδελτιά του, περιφερειακά και δημοτικά. Άρα εισέπραξε μία απάντηση από τον ελληνικό λαό, κρατάει δυνάμεις, αλλά οι δυνάμεις του περιορίζονται σε σχέση με τον πήχη που έβαλε και ο πήχης ήταν τα ποσοστά των βουλευτικών εκλογών του 2012. Το πρώτο σκέλος του ερωτήματος είναι το κρίσιμο. Είναι λογικό ο κόσμος να είναι επιφυλακτικός και καχύποπτος. Να έχει παράπονα, να διαμαρτύρεται. Γιατί οι Ελληνίδες και οι Έλληνες υπέστησαν πάρα πολλά τα τελευταία 5 χρόνια. Η κρίση δεν ξεκίνησε όμως το 2010. Το 2010 απεκαλύφθη το μέγεθός της και άρχισε η προσπάθεια υπέρβασης της κρίσης. Η κρίση δυστυχώς είναι πολύ παλιότερο φαινόμενο. Η ύφεση και η ανεργία και η έλλειψη ανταγωνιστικότητας και ο εκτροχιασμός του χρέους και του ελλείμματος ήταν ήδη μια πραγματικότητα από το 2007. Μεταξύ 2004 και 2009 εξεράγει το οικοδόμημα της χώρας, το δημοσιονομικό και αναπτυξιακό, και μεταξύ 2007 και 2009 αναπτύχθηκαν όλα τα παθολογικά στοιχεία που συνθέτουν την κρίση. Άρα λοιπόν δεν είχαμε άλλη επιλογή καλύτερη. Προσπαθούμε να εξηγήσουμε στον κόσμο και το λέμε αυτό, ότι το βίωμά σου είναι πάρα πολύ σκληρό. Όταν σου κόβουν το μισθό, τη σύνταξη, χάνεις τη δουλειά σου, έχεις το παιδί σου άνεργο. Βεβαίως η εμπειρία είναι τραγική. Αλλά εάν δεν γινόταν αυτό που ήταν η δύσκολη επιλογή, αλλά η πιο ασφαλής, η λιγότερο κακή, η άλλη λύση θα ήταν να γίνουμε Βενεζουέλα, Αργεντινή, να τρέχουμε στους δρόμους, να μην έχουμε τράπεζες, να μην έχουμε διασώσει τις καταθέσεις, να μην υπάρχει καμιά επιχείρηση που να μπορεί να λειτουργήσει και να μετέχει σε ένα εξαγωγικό και εισαγωγικό εμπόριο, να αποκλειστεί η χώρα από τις διεθνείς αγορές, να υπάρχει πρόβλημα τροφοδοσίας της αγοράς με στοιχειώδη αγαθά. Θα μου πείτε, αυτά είναι επιστημονική φαντασία? Δεν είναι επιστημονική φαντασία. Ξέρετε πόσες φορές περάσαμε ξυστά από την υπόθεση αυτή? Πόσες φορές αναγκαστήκαμε να επεξεργαστούμε σενάρια τα οποία να οδηγούν σε πάγωμα καταθέσεων ή σε δυνατότητα να παίρνεις ελάχιστα λεφτά από το μηχάνημα μέσα στην εβδομάδα? Και μήπως δεν ζήσαμε το παράδειγμα της Κύπρου? Οι φίλοι μας, οι αδελφοί μας της Κύπρου δεν υπέθεσαν κάποια στιγμή ότι υπάρχει σχέδιο Β καλύτερο? Απέρριψαν πανηγυρικά, ηρωικά το πρώτο σχέδιο και είδαν μετά ότι το δεύτερο είναι χειρότερο και πάγωσε η κίνηση κεφαλαίων σε μια χώρα μικρή, ευέλικτη, ευλογημένη με πολλά αγαθά από τη φύση και το Θεό όπως είναι η Κύπρος? Κυρία Κουστάλη και μετά ο κύριος Κούτρας. Διαπιστώνεται συχνά ότι, ότι οι ρίζες της παράταξης είναι βαθιές και ότι εκφράζεται η παράταξη σε διάφορους χώρους κοινωνικούς, συνδικαλιστικούς, τώρα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι δεν υπάρχει η αντίστοιχη απήχηση της κομματικής ηγεσίας, της κομματικής έκφρασης της παράταξης. Αυτό πώς το σχολιάζετε? Και επίσης ήθελα να ρωτήσω, με βάση τα αποτελέσματα της κάλπης, πιστεύετε και τα μηνύματα που στέλνει ο ελληνικός λαός, πιστεύετε ότι θα πρέπει μετά τις εκλογές να υπάρχει κάποια ανασχηματισμός, κάποια ανασύνταξη στην κυβέρνηση? Στην πρώτη σας ερώτηση σας θυμίζω ότι έχει αλλάξει ριζικά το κομματικό σύστημα. Ένα κομματικό σύστημα της μεταπολίτευσης βασισμένο στην ύπαρξη δύο μεγάλων κυρίαρχων κομμάτων εξουσίας, του ΠΑΣΟ και της Νέας Δημοκρατίας, έδωσε τη θέση του σε ένα πολύ πιο επιμερισμένο, κατακερματισμένο κομματικό σύστημα, όπου τα μεγαλύτερα κόμματα είναι και αυτά μεσαίας απήχησης κόμματα. Και αυτό έγινε υπό τον τεχνητό εκβιασμό των πολλωτικών εκλογών του Ιουνίου του 2012. Δηλαδή υπό την πίεση του πριμ των 50 εδρών στο πρώτο κόμμα, που είναι μια παραφθορά του εκλογικού νόμου της παλιάς εποχής. Διότι αν θυμηθείτε πώς κατανεμήθηκαν οι δυνάμεις τον Μάιο του 2012 αυθόρμητα, θα θυμηθείτε ότι η Νέα Δημοκρατία ζητούσε αυτοδυναμία και πήρε 18%. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν η ανερχόμενη δύναμη της εφόδου και πήρε 16,5%, και το ΠΑΣΟΚ, ταλαιπωρημένο, ακροτηριασμένο υπό την επιρροή πρωτοφανών υποθέσεων σκανδάλων που μας έχουν όλους εκνευρίσει, ενοχλήσει, σοκάρει, γιατί
ντροπιάζουν την παράταξη, όπως είναι η υπόθεση Τσοχατζόπουλου, πήρε 13,5%. Και υπό συνθήκες πόλωσης ένα μήνα μετά τον Ιούνιο, αντέξαμε στο 12,4. Αυτό πρέπει να το συγκρίνεται με τις συνθήκες εκείνες. Άρα λοιπόν η παράταξη κρατάει τον πυρήνα της, έχει χάσει βεβαίως πολλές από τις δυνάμεις της, στελέχη της, τα οποία διαφοροποιήθηκαν. Δυστυχώς έχουμε εκθρέψει και περιπτώσεις τυχοδιοκτισμού προσωπικού, ανθρώπων οι οποίοι φτιάχτηκαν από την παράταξη, δεν είχαν άλλη υπόσταση κοινωνική, επαγγελματική, τιμήθηκαν από την παράταξη και έσπευσαν να φύγουν ως ποντίκια που εγκαταλείπουν το σκάφος, το οποίο θεώρησαν ότι βυθίζεται, αλλά το σκάφος δεν βυθίζεται. Και βεβαίως τώρα δίνουμε μία μάχη η οποία αφορά την παράταξη, αλλά αφορά πρωτίστως τη χώρα. Διότι εμείς ποτέ δεν προτάξαμε το παραταξιακό στοιχείο. Αυτό είναι, αν θέλετε, και όλη η υπόθεση του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να πει το 2009, το 2010, φταίνει οι προηγούμενοι. Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε την κατάσταση. Έχουμε ένα ανεξέλεγκτο χρέος, ένα ανεξέλεγκτο έλλειμμα. Δεν έχουμε ανταγωνιστικότητα. Η χώρα είναι κρεμασμένη στον κρεμό. Ελάτε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας εθνικά, με νέες εκλογές, με μία σύσκεψη των αρχηγών των κομμάτων υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ή φταίνει οι προηγούμενοι, πάμε στην πτώχευση, ελάτε να βιώσουμε όλοι μαζί την καταστροφή και χρεώστε την στους προηγούμενους. Δεν έγινε αυτό. Το ΠΑΣΟΚ μπορεί τώρα να είχε 70%. Δεν το έκανε όμως. Θα μου πείτε, δεν ήταν μια επιλογή φιλοπαραταξιακή? Ήταν μια επιλογή υπεύθυνη, εθνική, η οποία θα αξιολογηθεί ιστορικά. Είναι δύσκολο βέβαια στον πολίτη που έχει ζήσει αυτά τα χρόνια τα δύσκολα με τις θυσίες και τις περικοπές, να του πεις, κοίταξε, αυτό είναι το βίωμά σου, αλλά για σκέψου τι θα συνέβαινε. Δεν μπορεί να συγκρίνεις το βίωμα με μια υπόθεση η οποία έχει χαρακτηριστικά πολιτικά και θεωρητικά. Αλλά μετά από τόσα χρόνια δεν μπορούμε να σκεφτούμε ψύχρεμα και δίκαια στον τόπο μας? Ο κύριος Κούτρας και η κυρία Ζαφριάδου μετά. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να κάνω διευκρινιστικά σε αυτό που σας ρώτησε ο κύριος Χασαπόπουλος. Αν το δίλημά σας ισχύει στο ακέραιο, μετά και τα αποτελέσματα της χθεσινής πρώτης Κυριακής. Και το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω είναι, από τη στιγμή που έχετε δεσμευτεί και εσείς ότι μετά τις ευρωεκλογές θα ξεκινήσει η συζήτηση για την κεντροαριστερά, πάλι καινούργια συζήτηση, πρόσκληση σε όλες τις δυνάμεις, σε αυτή την πρόσκληση θα περιλάβετε και το ποτάμι? Έχετε κάνει 2-3 ερωτήσεις μαζεμένες όπως συνηθίζετε. Καλά. Δύο. Καλά κάνετε. Εντάξει, θα σας απαντήσω λοιπόν. Πρώτο, ότι έχω πει φυσικά ισχύει. Και θα έλεγα ότι επιβεβαιώθηκε με πολύ καθαρό τρόπο στον πρώτο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Επιβεβαιώθηκε από τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ, από την εντύπωση που πήγαν να δημιουργήσουν τεχνητά. Το επαναλαμβάνω αυτό. Άρα όλα όσα έχουμε πει ισχύουν και νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα θα οξυνθεί αυτό, αλλά εμείς θα το αντιμετωπίσουμε με πολύ μεγάλη ψυχραιμία και ηρεμία. Τώρα, αυτό το οποίο χρειάζεται μετά τις εκλογές της επόμενης Κυριακής, πρωτίστως είναι να ενώσουμε τη χώρα, να ενώσουμε το έθνος, να πάψει η κοινωνία να ζει διχασμένη υπό συνθήκες ενός συμβολικού εμφυλίου πολέμου, που περιλαμβάνει απειλές, χιδεότητες, βρισχές. Αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Δεν έχουμε στοιχειώδη συνένεση, δεν έχουμε στοιχειώδη κώδικα επικοινωνίας στα θεμελιώδη. Το έθνος έχει διχαστεί σε λάθος βάση. Γιατί η λάθος βάση έχει ξεπεραστεί τώρα βγαίνοντας από την κρίση. Το θέμα μας είναι τώρα το μνημόνιο. Το μνημόνιο τελειώνει. Κάποιοι τώρα το ζητούν βεβαίως και μας λένε, πάτε να δανειστείτε ξανά με όρους μνημονίου, μην γυρίζετε στις αγορές, μην γυρίζετε στην ομαλότητα, άρα πρέπει να ενώσουμε το έθνος ξανά και να το ενώσουμε και επί τη βάση των αξιακών και ιδεολογικών χαρακτηριστικών που πρέπει να υπάρχουν και όχι στην ψευδή βάση μνημόνιο-αντιμνημόνιο. Για να ενώσουμε τη χώρα πρέπει να πείσουμε τους πολίτες, ανεξαρτήτως κομματικής προτίμησης, ότι υπάρχει ένα ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης. Ότι τώρα είναι η ώρα της πραγματικής οικονομίας, τώρα είναι η ώρα για να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας,
Τώρα μπορεί να γίνουν επενδύσεις. Τώρα μπορεί να δουλέψει το τραπεζικό σύστημα προς όφελος της οικονομίας, προς όφελος των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Τώρα γυρίζουμε στις αγορές. Τώρα έρχονται ξένες άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα. Τώρα γυρίζει ο τροχός της οικονομίας και παρουσιάσαμε ένα ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο ανάκαμψης, ένα νέο μοντέλο για την Ελλάδα μετά το μνημόνιο και την κρίση, από μία και μόνο οπτική γωνία, που είναι η οπτική γωνία της απασχόλησης. Θα θυμάστε ίσως ότι στη Θεσσαλονίκη παρουσίασα το σχέδιο αυτό με βάση τις θέσεις εργασίας που μπορεί να δημιουργηθούν. Όχι τις προσωρινές μέσω του ΟΑΕΒ, είτε μέσω των Δήμων, με τα προγράμματα αυτεπιστασίας και κοινοφελούς εργασίας ή με τα προγράμματα μαθητείας ή με το βάουτσερ στους νέους μέσα από την εγγύηση για τους νέους που είναι ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα. Αυτό όλο μαζεύει 300.000 θέσεις εργασίας οι οποίες είναι στην πραγματικότητα στήριξη ανέργων και ανάσχεση της ανεργίας. Το θέμα είναι η οικονομία μέσα από τις επενδύσεις, τις δουλειές, την επιχειρηματικότητα, τι μπορεί να φέρει. Και είπαμε, μπορούμε να έχουμε 45.000 θέσεις στον πρωτογενή τομέα, μετρημένες μία-μία, αγροτική παραγωγή, κτηνοτροφία, αλληλεία κλπ. 77.000 θέσεις στην ενέργεια, την προστασία του περιβάλλοντος. Και είδατε τι σημασία έχει να υπογράφει στις συμβάσεις για εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στις πρώτες περιοχές της χώρας, Κατάκολο, Πατραϊκός, Ιωάννινα. Το υπογράψαμε αυτό πριν από λίγες μέρες με τον κύριο Μανιάτη. Είπαμε ότι στο χώρο του τουρισμού, που είναι η ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας, βλέπουμε με βάση τους ρυθμούς αύξησης του τουριστικού προϊόντος 260.000 θέσεις εργασίας. Στον κορμό της μεταποίησης, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, του εμπορίου, των μεταφορών, των logistics, του ηλεκτρονικού εμπορίου, 240.000 θέσεις εργασίας. Μόνο 25.000 νέες επιχειρήσεις μπορούν να ιδρυθούν από κατά βάση νέους ανθρώπους μέσα από τα προγράμματα. Κάθε επιχείρηση, αν έχει 3 εργαζόμενους, είναι 100.000 μαζί με τον επιχειρηματία. Και βεβαίως μπορούμε να βρούμε από την ναυτιλία, είναι αδιανόητο η ναυτιλία να μην δώσει 10.000 θέσεις εργασίας, το ελάχιστο λέω. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι τα έχουμε μετρημένα ένα-ένα και αυτό είναι η μεγάλη ελπίδα της επομένης περίοδου. Να ενώσουμε το έθνος, να ηρεμήσει το έθνος, να γίνει πιο αισιόδοξη κοινωνία, να βρούμε επικοινωνία και κώδικα που μας ενώνει και όχι μας διχάζει και να στρέψουμε τις δημιουργικές δυνάμεις και του κέντρου και της περιφέρειας, γιατί έχει αστήρευτες δυνάμεις η ελληνική περιφέρεια, στο νέο μοντέλο ανάπτυξης με κριτήριο την απασχόληση, τίποτα άλλο. Και βέβαια ως προς την κεντροαριστερά, θα έρθει και η κεντροαριστερά, το αποτέλεσμα θα πιέσει όλους εκείνους που δηλώνουν Ευρωπαίοι σοσιαλδημοκράτες να συμπορευθούν. Αλλά δεν είναι δυνατόν κάποιοι να λένε είμαι προοδευτικός, είμαι κεντροαριστερός, είμαι Ευρωπαίος σοσιαλδημοκράτης, ψηφίζω χαλαρά, δεν έχει νόημα τι ψηφίζω, αλλά δεν θέλω να πέσει η κυβέρνηση, θέλω να εξαντλήσει την τετραετία. Πώς θα γίνει αυτό? Η κυβέρνηση στηρίζεται από πλευράς σοσιαλδημοκρατικής στους 29 βουλευτές που έχουμε στη Βουλή. Χωρίς αυτούς δεν υπάρχει κυβέρνηση. Χωρίς Πασό και Ελιά δεν υπάρχει προοδευτική σταθερότητα για την οποία μιλήσαμε. Άρα φάνηκε χθες ποιος έχει ψαχνό και υπόσταση σε αυτά που λέει, ποιος έχει ρίζες στην κοινωνία και ποιος κινείται στην επιφάνεια και δεν έχει τίποτα συγκεκριμένο να πει. Κυρία Ζαφυριάδου και ακολουθεί κυρία Σαββοπούλου. Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Ήθελα και εγώ την ανοχή σας, γιατί είναι δύο διαφορετικά τα ερωτήματα. Σύντομα όμως, γιατί έχουμε περιορισμένο χρόνο, σας παρακαλώ. Ωραία. Θα ξεκινήσω από αυτό στο οποίο σταματήσατε εσείς και ήθελα να σας ρωτήσω ποιος ακριβώς είναι ο πύχης για να μην έχουμε πολιτικές εξελίξεις, για να συνεχίσει να υπάρχει κυβέρνηση. Άλλοι λένε το άθροισμα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ να είναι μικρότερο από το ΣΥΡΙΖΑ. Άλλοι έχουν άλλη εκτίμηση. Ήθελα τη δική σας. Και μία πολύ σύντομη, επειδή σας ακούω συνεχώς στις τελευταίες συνεντεύξεις σας, να λέτε ότι κάποια στιγμή έχετε ιστορική υποχρέωση να μιλήσετε για τις κάνες, τόσο εσείς όσο και ο κύριος Παπανδρέου. Αναρωτιέμαι αν υπάρχει κάτι που μας κρύβεται, τόσο εσείς όσο και ο πρώην Πρωθυπουργός, και πότε θα είναι αυτός ο κατάλληλος χρόνος, μετά από 2,5 χρόνια ταλαιπωρίας. Στη δεύτερη ερώτησή σας έχω να σας πω ότι ήδη έχουν υποθεί και έχουν γραφτεί πάρα πολλά πράγματα. Εγώ δεν έχω να κρύψω τίποτα, κανείς νομίζω δεν έχει να κρύψει τίποτα. Κάθε φορά που βρίσκεσαι μπροστά σε μεγάλα διλήμματα και νιώθεις ότι παίρνεις μια σωστή εθνική απόφαση και προστατεύεις τον τόπο σου, νιώθεις μια βαθιά συνειδησιακή ηρεμία.
Ως προς το πρώτο ερώτημά σας, ο πύχης είναι η συνολική αίσθηση που θα δημιουργηθεί το βράδυ της επόμενης Κυριακής. Είδατε τι πήγαν να κάνουν την Κυριακή αυτή χθες. Πώς πήγαν να δημιουργήσουν την αίσθηση μιας νίκης, ενός ρεύματος του ΣΥΡΙΖΑ που σαρώνει και τελικά όλα αυτά επεδείχθησαν μία μικρή φούσκα. Μία μικρή φούσκα βασισμένη σε ασφαλμένες εκτιμήσεις των exit polls. Και τώρα βλέπετε πρέπει να αξιολογήσουμε και τις έρευνες κοινής γνώμης συνολικά. Φαντάζομαι ότι την εβδομάδα αυτή όλοι θα είναι πιο προσεκτικοί, πιο επαγγελματίες, πιο σόφρονες, πιο αυτοσυγκρατημένοι, με μεγαλύτερο σεβασμό στον πολίτη και την αλήθεια. Άρα λοιπόν η συνολική εντύπωση και κυρίως η μη αμφισβήτηση της σταθερότητας της χώρας και της ασφαλούς εξόδου από την κρίση, ώστε οι Έλληνες να αρχίσουν να νιώθουν την αποκατάσταση των αδικιών, την δημιουργία ευκαιριών, την δημιουργία θέσεων εργασίας, την δυνατότητα αποκατάστασης εισοδήματος. Κυρία Σαββοπούλου και μετά ο κύριος Νέδος. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να επανέλθω στο θέμα του δεύτερου γύρου που έβαλε η κυρία Γιωτάκη για το πώς πρέπει, ας πούμε, να ψηφίσουν οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ στο δεύτερο γύρο. Να ψηφίσουν με βάση την κυβερνητική σταθερότητα ή με βάση το προοδευτικό πρόσημο που ενδεχομένως έχει ο υποψήφιος, σε περιφέρεια, για παράδειγμα, που είναι Νέα Δημοκρατία με ΣΥΡΙΖΑ. Και αν θα θέλατε να στείλετε ένα μήνυμα στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ για το δεύτερο γύρο. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να στείλω ένα μήνυμα στους ψηφοφόρους της Δημοκρατικής Προοδευτικής Παράταξης. Στους υποψηφίους μας, αυτούς που αγωνίστηκαν, σε αυτούς που έδωσαν χθες ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, μια εντυπωσιακή καταγραφή. Να τους συγχαρώ, να τους ευχαριστήσω, να τους στηρίξω, γιατί η στάση τους είναι συγκινητική και έχει αποτελέσματα. Πρέπει δεν να σας θυμίσω ότι οι υποψήφοι οι οποίοι ανήκουν στο χώρο μας δεν έχουν κομματικό χρήσμα, αλλά είναι άνθρωποι που τους έχουμε στηρίξει. Πολιτικά, ιστορικά, έχουν δεσμούς μαζί μας. Μετέχουν ως υποψήφοι του δεύτερου γύρου σε 8 περιφέρειες από τις 13 και επίσης ότι τέτοιοι υποψήφοι δικοί μας υπάρχουν σε παραπάνω από 120 δήμους. Σε παραπάνω από 30 πρωτεύουσες νομών. Άρα λοιπόν είναι πολύ περιορισμένο το δίλημά μας τι θα κάνουμε εκεί που δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος να είναι καταφανώς κοντά στις αξίες και τις ιδέες μας. Εκεί το κριτήριο είναι η ποιότητα, η ικανότητα, ο αυτοδιοικητικός χαρακτήρας και βεβαίως το αρνητικό κριτήριο, αυτό που δεν πρέπει να ισχύσει, είναι ο κομματισμός, το δημοψήφισμα του κυρίου Τσίπρα, το καταπληκτικό δίλημα Τσίπρας ή σταθερότητα και μάλιστα προοδευτική σταθερότητα. Εμείς στο ερώτημα αυτό λέμε όχι στον κύριο Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, ναι στην προοδευτική σταθερότητα. Ο κύριος Νέδος και ακολουθεί η κυρία Μπρέταν. Κύριε Πρόεδρε, θα σας ρωτήσω πού αποδίδεται τα εξαιρετικά ανεβασμένα πάρα πολύ ψηλά ποσοστά της Χρυσής Αυγής στην περιφέρεια Αττικής και στο Δήμο Αθηναίων και είναι δεδομένο ότι είναι τοπικά στοχευμένα. Δεν έχουμε σε όλη την Ελλάδα τόσο ψηλά ποσοστά. Είναι του νομού Αττικής. Ναι, θα μου επιτρέψετε να διευκρινίσω για να έχουμε μια ψύχρεμη και ρεαλιστική εκτίμηση ότι στην περιφέρεια Αττικής τα ποσοστά του υποψηφίου της Χρυσής Αυγής είναι ανεβασμένα κατά μία μονάδα μόνο. Πιο σημαντικό είναι το φαινόμενο στον Δήμο Αθηναίων. Ξέρετε, πρέπει να μιλήσουμε με ειλικρίνεια. Δεν λειτουργήσαν τα δημοκρατικά αντανακλαστικά της ελληνικής κοινωνίας. Και δεν αποδέχομαι την απλοϊκή και ευθύγραμμη ερμηνεία που λέει «Μα έχουμε κρίση, έχουμε ανεργία, άρα ανεβαίνει ο ναζισμός, ο φασισμός, η ξενοφοβία, ο ρατσισμός και η Χρυσή Αυγή». Όχι, δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό γιατί υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη που περνάνε από εφάμιλη κρίση, όπως είναι η Πορτογαλία και η Ιρλανδία, που δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα. Υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη που δεν έχουν περάσει από κρίση τέτοιου είδους, όπως η Ολλανδία ή όπως η Γαλλία, όπου έχουμε τέτοια φαινόμενα. Και στην μεγάλη κρίση του Μεσοπολέμου, στο κράχ, που θυμούνται οι παλιότεροι και έχουν διαβάσει οι νεότεροι, του 1929, είχαμε άλλη εξέλιξη στην Αμερική, δημοκρατική εξέλιξη με τον Ρούσβελτ και τον New Deal, και άλλη εξέλιξη στην Ευρώπη με τον Χίτλερ και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Άρα δεν υπάρχουν απλές γραμμικές εξελίξεις, κρίση ίσον ανεργία, ίσον ναζισμός, αλίμονο. Θα μπορούσε να είναι το ίσον άνοδος των αριστερών δυνάμεων, άνοδος των κομμουνιστικών δυνάμεων και ούτω καθεξής.
Υπάρχουν άρα στοιχεία τα οποία συνδέονται με την κρίση, αλλά πρέπει να τα ερμηνεύσει κανείς πιο βαθιά. Δεύτερον, υπάρχει στην Ελλάδα η ανεύθυνη και επιπόλαια απαξίωση των δημοκρατικών και πολιτικών θεσμών. Η αντιπολίτευση επιτίθεται στην κυβέρνηση, στα άλλα κόμματα, με έναν τρόπο ο οποίος είναι χυδαίος, εξευτελιστικός, υπονομευτικός. Αμφισβητεί την ηθική υπόσταση των πολιτικών στελεχών και αυτό τροφοδοτεί την ακροδεξιά, τον ναζισμό. Η υποτίμηση της πολιτικής και των δημοκρατικών θεσμών είναι που τροφοδοτεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τα ακραία φαινόμενα. Τρίτον, υπάρχει, να το πούμε ανοιχτά μεταξύ μας, ένα ανθρωπολογικό υπόστρωμα. Το να αποδέχεσαι την βία, το να αποδέχεσαι την επίδειξη των μηχανισμών βίας, την παραστρατιωτική πρακτική, το να αποδέχεσαι αυτό το φλερτ με ακραίες πρακτικές, είναι και μία στάση η οποία πρέπει να ερμηνευθεί ανθρωπολογικά. Και δεν υπάρχει σε όλες τις χώρες, δεν υπάρχει σε όλες τις εποχές. Βεβαίως είχαμε στην Ελλάδα πάντα έναν ακροδεξιό πυρήνα, έτσι. Είχαμε οπαδούς της Χούντας. Μετά τη μεταπολίτευση το 1974 υπήρξαν κόμματα, όχι βέβαια με τις πρακτικές, τις βίαιες πρακτικές και τις παραστρατιωτικές πρακτικές της Χρυσής Αυγής, που πήραν 8 με 10% ως κόμματα ακροδεξιά, πέραν της Νέας Δημοκρατίας του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Άρα πρέπει να δει κανείς συνολικά αυτό το φαινόμενο. Και σας θυμίζω ότι έχει εμαλιάσει η γλώσσα μου επί ένα χρόνο, πριν από τις εκλογές του 12 μέχρι τη δολοφονία του αδικοχαμένου Φίσα, να συσπηρωθεί το συνταγματικό τόξο, να έχουμε ενιαία στάση, να κινητοποιηθούν οι θεσμοί, έπρεπε να γίνει στιγερή δολοφονία για να υπάρξει κινητοποίηση. Αλλά κάποιοι πολίτες στο Δήμο Αθηναίων αυτό δεν το λαμβάνουν υπόψη. Και αυτό πρέπει να μας απασχολήσει όλους. Χωρίς όμως φλερτ με τη Χρυσή Αυγή, εντός και εκτός Βουλής. Χωρίς να τους ενθαρρύνουμε. Χωρίς να καταψηφίζουμε την άρση ασυλιών που ζητάει η δικαιοσύνη. Χωρίς να αθροίζουμε ψήφους εναντίον της κυβέρνησης μέσα στη Βουλή. Κυρία Μπερετάνου, και ακολουθεί ο κύριος Μπελεγρής από το πρώτο θέμα. Κύριε Πρόεδρε, τα αποτελέσματα τα χθεσινά του πρώτου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών σας οθούν να αλλάξετε στρατηγική μέχρι την επόμενη Κυριακή. Επίσης, θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε επικοινωνήσει με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, και αν προβλέπετε να συναντηθείτε μέσα σε αυτή τη βδομάδα. Όχι, δεν υπάρχει κανένας λόγος να αλλάξουμε τη γραμμή μας. Νομίζω ότι επιβεβαιώθηκε και επιβεβαιώθηκε από τα αποτελέσματα και από την στάση, την θα έλεγα ανεύθυνη στάση του ΣΥΡΙΖΑ και του κυρίου Τσίπρα. Δεν έτυχε να μιλήσουμε με τον κύριο Σαμαρά. Βεβαίως και επικοινωνούμε, διότι ο Πρωθυπουργός με τον Αντιπρόεδρο και Υπουργό Εξωτερικών δεν εκπροσωπούν μόνο τα κόμματά τους, ούτε ασχολούνται μόνο με τις εκλογές. Τρέχουν πάμπολα θέματα. Πάμπολα θέματα εθνικής πολιτικής. Πάμπολα θέματα περιφερειακά. Μόνο οι πλημμύρες στη Σερβία και τη Βοσνία με τόσους θανάτους είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα που πρέπει να δείξουμε την αλληλεγγύη μας ως ελληνικός λαός στους γείτονές μας. Και φυσικά θα επικοινωνήσουμε, γιατί η χώρα λειτουργεί κανονικά, η κυβέρνηση λειτουργεί κανονικά, η Ελλάδα ασκεί την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Μπελεγρής και ακολουθεί ο κύριος Μποτώνης. Πέρα από την κυβερνητική σταθερότητα, στις ευρωεκλογές θα μετρηθεί και η προσπάθεια, το εγχείρημα της ελιάς. Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η ΕΛΙΑ θα πάρει μικρότερα ποσοστά από αυτά που πήρε το ΠΑΣΟΚ στο Μάιο του 2012. Θα ήθελα να μου πείτε με ποια ποσοστά ή, εν πάση περιπτώσει, πώς θα είστε ικανοποιημένος στο βράδυ των εκλογών, με ποια ποσοστά θα πάρει η ΕΛΙΑ, με ποια ποσοστά θα είστε ικανοποιημένος από αυτά που θα πάρει η ΕΛΙΑ. Ευχαριστώ. Πού θεμελιώνετε την ερώτησή σας? Στις δημοσκοπήσεις, τις οποίες είδαμε χθες. Στις δημοσκοπήσεις που βλέπουμε όλο αυτό τον τελευταίο καιρό. Οι δημοσκοπήσεις αυτές, επίσης, πρέπει να σας πω ότι δείχνουν μειωμένα ποσοστά όλων των κομμάτων σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές. Αλλά τι χρείαν έχουμε των δημοσκοπήσεων όταν ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ο πρώτος γύρος των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών είναι αξιολόγηση και μέτρηση των κομματικών μου ποσοστών και παντού είναι κάτω. Έχει χάσει 8 με 10 μονάδες ακόμη και στις καλύτερες του περιφέρειες. Δηλαδή, στην περιφέρεια Αττικής, η κυρία Δούρου έχει πάρει
περίπου 7 μονάδες κάτω από το εκλογικό ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ του Ιουνίου του 2012. Και το ίδιο ο κύριος Σακελαρίδης στον Δήμο Αθηναίων. Λοιπόν, για ποιο πύχη μιλάμε? Πέρασαν κάτω από τον πύχη. Κύριε Πρόεδρε, ισχύει το ραντεβού σας με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τη Δευτέρα και το λέω τούτο γιατί είπατε ότι ό,τι έχετε να πείτε σε μια πρόσφατη ερώτηση που δεχτήκατε, ότι θα το πείτε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και όχι στον κύριο Σαμαρά. Μετά και τα χθεσινά αποτελέσματα αλλάζει η ατζέντα αυτή. Κύριε Μποτόν, ισχύουν όλα όσα έχω πει. Ο δε Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως έχουμε πει κατ' επανάληψη, είναι ρυθμιστής του πολιτεύματος και εγγυητής της εθνικής ενότητας. Και εμείς πρέπει να ενώσουμε το έθνος και να κινητοποιήσουμε τις δυνάμεις της κοινωνίας και της οικονομίας. Κύριος Μούρτης και αμέσως ακολουθεί ο κύριος Πολίτης. Κύριε Πρόεδρε, έχετε πει, να συνεχίσω λίγο το ερώτημα του κύριου Μποτόνη. Έχετε πει ότι θα πάτε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και είπατε ότι αυτό που θέλετε να πετύχετε είναι να ενώσετε το έθνος. Μέχρι τώρα έχετε πει και στο παρελθόν ότι θέλετε και τον ΣΥΡΙΖΑ σε μια κυβέρνηση. Προχτές ο κύριος Τσίπρας έθεσε έναν όρο για να μπορέσει να συνεργαστεί με Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, να αλλάξουν τα δύο κόμματα ηγεσία. Καλά, ακούστε, δεν είπαμε, κάναμε. Εμείς μετά τις εκλογές του Μαΐου του 2012 προτείναμε κυβέρνηση, όπως το λέγαμε και προεκλογικά, όλων των φιλοευρωπαϊκών και υπεύθυνων δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων και του ΣΥΡΙΖΑ και της ΔΙΜΑΡ. Δεν θέλαν να πάνε σε πολιτικές εκλογές, θέλαν να κατασπαράξουν το ΠΑΣΟΚ. Πήγαμε λοιπόν στις εκλογές του Ιουνίου, το ΠΑΣΟΚ άντεξε, πάλι προτείναμε κυβέρνηση στην οποία να μετέχει και η ΔΙΜΑΡ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να πάει να καλυφθεί στην ευκολία της αντιμνημονιακής αντιπολίτευσης και έκτοτε μας κατηγορεί, μας απειλεί, μας κουνάει το χέρι, λειτουργεί ως εισαγγελέας, θυμίζει συνεχώς το βρώμικο 89, αυτά που κάναν κατά του Ανδρέα Παπανδρέου, οι ίδιες αντιλήψεις, οι ίδιοι άνθρωποι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Λοιπόν, και τώρα ο κύριος Τσίπρας λέει τι, να αλλάξει το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, ηγεσία? Όχι, δεν λέει ηγεσία. Λέει να αλλάξει φυσιογνωμία, να αλλάξει πολιτική, να πάψουν να είναι οι υπεύθυνες δυνάμεις υπεύθυνες, να γίνουμε όλοι ανεύθυνοι, να κάνουμε ένα μεγάλο φεστιβάλ ανευθυνότητος, να καταστρέψουμε τη χώρα. Ο κύριος Πολίτης και ακολουθεί η κυρία Ζορμπάνικη. Κύριε Πρόεδρε, χωρίς αμφιβολία δεν υπάρχει ευρωπαϊκό κόμμα που να τιμωρήθηκε από την κρίση όσο το ΠΑΣΟΚ. Και μιλώ για τα αποτελέσματα του Ιουνίου του 2012. Με δεδομένο ότι χτες αποκτήσατε ένα πλεονέκτημα. Μεγάλο πλεονέκτημα. Τα στελέχη σας έχουν επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Και γνωριζόμαστε όλοι, είναι μικρό χωριό η Ελλάδα. Αυτό το πλεονέκτημα αυτή τη βδομάδα πώς μπορείτε να το μεταφέρετε στη μεγάλη εικόνα? Και μεγάλη εικόνα είναι το εθνικό σας ποσοστό. Ναι. Σήμερα με εξαιρετικό τρόπο περιγράψατε ότι η κρίση δεν ήταν δική σας, την παραλάβατε. Επιτρέψτε μου να πω ότι 4 χρόνια αυτό δεν έχει επικοινωνηθεί όπως τώρα. Μήπως αυτό είναι ένα όπλο, ρωτώ. Καταρχάς, σας ευχαριστώ πολύ για την παρατήρησή σας. Σίγουρα η αλήθεια είναι ένα όπλο, ένα επιχείρημα. Και όταν η αλήθεια είναι εύγλωτη και απλή, το επιχείρημα γίνεται ακόμη πιο ισχυρό. Άρα κρατάω την επισήμανσή σας. Τα στελέχη μας έχουν πράγματι εντυπωσιακή παρουσία σε περιφέρειες και δήμους. Δεν πρόκειται να πάμε να καπελώσουμε τα στελέχη μας τα οποία είναι αυτοδιοικητικά. Δεν λέμε ότι οι ψήφοι που πήραν οι υποψήφοι μας, οι υποψήφοι του χώρου μας και των δικών μας αντιλήψεων σε περιφέρειες και δήμους είναι ψήφοι του ΠΑΣΟΚ και της Ελιάς. Αυτό το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και το έκανε με έναν τρόπο αποτυχημένο. Άγαρμπο και τελικά αποτυχημένο. Όμως σίγουρα υπάρχει μία δυναμική. Σίγουρα υπάρχει μία αλληλεπίδραση. Και αυτό θα αξιοποιηθεί βεβαίως την εβδομάδα αυτή. Και θα αξιοποιηθεί με σεβασμό στους πολίτες, με σεβασμό στα στελέχη, με σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες και την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά με σεβασμό και στην αλήθεια ως εφαλτήριο μιας εθνικής πολιτικής. Κυρία Ζορμπάκη, ακολουθεί ο κύριος Λιονάκης. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να επανέλθω στην ερώτηση, να συνεχίσω την ερώτηση του συναδέλφου της κυρίας Ζαφυριάδου σχετικά με την σταθερότητα και τις προϋποθέσεις αυτής. Είπατε λοιπόν ότι το βράδυ των ευρωεκλογών θα κριθεί αν έχουμε κυβέρνηση ή όχι από την συνολική εντύπωση που θα δοθεί. Όταν αναφέρεσαι στη συνολική... Όχι αν έχουμε κυβέρνηση.
Όχι. Εάν υπάρχει πρόβλημα σταθερότητας ή όχι. Αν υπάρχει πρόβλημα νομιμοποίησης του κυβερνητικού σχήματος ή αν προχωράμε κανονικά στην έξοδο από την κρίση. Η συνολική εντύπωση λοιπόν από την οποία θα εξαρτηθεί αν έχουμε πρόβλημα σταθερότητας ή όχι, όπως είπατε εσείς πριν, αφορά τα ποσοστά τα δικά σας, αφορά την εικόνα του αθροίσματος κυβέρνησης και ελιάς, αφορά όμως και τις επιδόσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Προσπαθώ να δω το συσχετισμό των δυνάμεων που θέτεται. Κύριε Ζορμπά, έχω απαντήσει τουλάχιστον τρεις φορές ήδη στη συζήτηση σήμερα για το θέμα αυτό. Αφορά τη συνολική εντύπωση. Δεν αθροίζονται τα ποσοστά Νέας Δημοκρατίας και ελιάς. Δεν είμαστε στοιχείο συμπληρωματικό κανενός. Είμαστε ο ένας από τους δύο πόλους, ο προοδευτικός. Η κυβέρνηση πρέπει να αντέξει, να έχει νομιμοποίηση και κυρίως να έχει ισορροπία. Για να έχει και προοδευτική κατεύθυνση, για να έχει στρατηγική προοπτική. Γι' αυτό χθες χρησιμοποίησα, νομίζω, τον χαρακτηριστικό όρο προοδευτική σταθερότητα. Αν μου επιτρέπετε, απλώς μια διευκρίνηση. Είπατε όμως πριν. Κυρία Ζορμπά, όμως έχουμε λίγο χρόνο, θα σας παρακαλούσα να πάμε στον επόμενο. Ας την κάνει ο συνάδελφός σας τη διευκρίνηση, ο επόμενος. Ο κύριος Λιονάκης και ακολουθεί ο κύριος Μουρελάτος. Κύριε Πρόεδρε. Την Παρασκευή εκτιμήσατε ότι δεν προβλέπετε εθνικές εκλογές πρόωρες. Θέλω να σας ρωτήσω αν συνεχίζετε να μην προβλέπετε πρόωρες εθνικές εκλογές και αν αυτή, δεν ξέρω αν είναι βεβαιότητά σας ότι δεν θα υπάρξουν, έρχεται σε αντίφαση με το δίλημα που θέτετε. Μη συγχωρείτε, το δίλημα το θέτω για να απαντηθεί σωστά. Δεν το θέτω για να απαντηθεί λάθος. Προσπαθούμε να πείσουμε τους πολίτες να απαντήσουν σωστά. Λέμε στους πολίτες ότι κάποιοι θα σε ερμηνεύσουν το βράδυ της Κυριακής, όπως πήγαν να ερμηνεύσουν και τώρα, όχι το βράδυ, το απόγευμα της Κυριακής του πρώτου γύρου, προώρος. Και λανθασμένα, κατά τρόπο καταφανή. Άρα λοιπόν, θέτουμε τα ερωτήματα τα οποία είναι προφανή, τα θέτουν όλοι. Λέμε στον ελληνικό λαό, στον κάθε πολίτη, σκέψου, αποφάσισε, μην αφήνεις να λένε οι άλλοι τι έχεις πει, πες εσύ ο ίδιος. Και θέλουμε να τον πείσουμε να πει αυτό που κατά τη γνώμη μας και σύμφωνα με την πρότασή μας προστατεύει το συμφέρον όλου του τόπου αλλά και του κάθε Έλληνα, γιατί και ο κάθε Έλληνας τι θέλει. Θέλει να βγει με ασφάλεια από την κρίση χώρα για να πάει και ο ίδιος σε ένα καλύτερο σημείο, σε ένα καλύτερο επίπεδο και δεν θέλει να διακινδυνεύσει. Εάν με αφήνατε ελεύθερο να σας απαντήσω όχι πολιτικά αλλά συναισθηματικά, θα σας έλεγα με τόσα που έχουμε υποστεί. Χωρίς αναγνώριση του έργου. Νιώθουμε ότι υφιστάμεθα εμπτισμούς, κολαφισμούς και ραπίσματα, όπως έχω πει. Το Πασόκ ταπεινώνεται. Εμείς προσωπικά προσβαλόμεθα συνεχώς. Ενώ προσπαθούμε να υπηρετήσουμε τον τόπο και τον πολίτη. Θα μπορούσαμε να πούμε εντάξει ρε παιδιά, ελάτε να συνεχίσετε να δείτε τι σημαίνει διαπραγμάτευση για να πάρεις την επόμενη δόση. Τι σημαίνει αυτό που θέλετε να κάνετε. Ελάτε να σκίσετε το μνημόνιο να σας δούμε. Να το απολαύσουμε όλοι μαζί, τώρα που βγαίνουμε από το μνημόνιο. Ελάτε να πείτε ότι δεν πληρώνουμε τις δόσεις και κάνουμε στάση πληρωμών και πτωχεύουμε για να εκβιάσετε το κούρεμα του χρέους που το έχουμε κουρέψει ήδη κατά 185 δισεκατομμύρια, δηλαδή κατά 85% του ΕΕΠ. Και τώρα ο κύριος Τσίπρας θέλει να πει στους Κύπριους ή στους Σλοβάκους ή στους Σλοβαίνους ή στους Φιλανδούς: ελάτε να πάρετε το χρέος μας εσείς. Και αυτό αν το ψηφίσουν οι λαοί σας και τα κοινοβούλια σας. Θα θέλαμε να το ζήσουμε αυτό, αλλά δεν θα ήθελα πραγματικά να δω κάποιον να ψάχνει την κατάθεσή του σε μια τράπεζα που θα έχει καταρρεύσει. Και τον έχω ζήσει αυτόν τον κίνδυνο της κατάρρευσης των τραπεζών πολλές φορές την κρίσιμη περίοδο. Δεν θα ήθελα να δω επιχειρήσεις να κλείνουν γιατί δεν έχουν ρευστότητα ή δεν μπορούν να κάνουν εξαγωγικό εμπόριο. Δεν θέλω να δω το ρεύμα των ξένων τουριστών να μην έρχεται στην Ελλάδα επειδή η χώρα θα είναι σε αναστάτωση. Δεν θέλω να το δω αυτό, όχι. Θα ήθελα πραγματικά να τους δω να διαψεύδονται στην πράξη. Θα ήθελα να δω να ξεφουσκώνουν τα μεγάλα και εύκολα λόγια για λόγους παιδαγωγικούς, ηθικούς, ιστορικούς. Αλλά η αγάπη μου για τον τόπο και η αγάπη μου για τον κάθε έναν που έχει ταλαιπωρηθεί στον τόπο αυτό δεν μου επιτρέπει να το δω αυτό. Άρα προτάσω το συμφέρον του τόπου, το συμφέρον του έθνους. Και αγωνιζόμαστε όλοι, αγωνίζομαι προσωπικά για να βγούμε από την κρίση με αξιοπρέπεια, γιατί έχουμε δεχθεί πολλές προσβολές, να ξαναγίνουμε μια κανονική ισότιμη ευρωπαϊκή χώρα, για να κερδίσουμε και θα κερδίσουμε γρήγορα το χαμένο έδαφος. Ο
κύριος Μουρελάτος και ακολουθεί ο κύριος Κατσίγιαννης. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Ερωτηθήκατε νωρίτερα από συναδέλφους τι θα πράξετε εσείς σε περιπτώσεις του δευτέρου γύρου σε περιφέρειες και δήμους που δεν βρίσκεται υποψήφιος της Ελιάς. Εγώ θέλω να σας αντιστρέψω λίγο το ερώτημα. Είναι λίγες περιπτώσεις αυτές. Ναι. Θέλω να σας αντιστρέψω λίγο το ερώτημα και να ζητήσω την δική σας άποψη κατά πόσον θα καλέσετε την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να τοποθετηθεί σε περιπτώσεις που υπάρχει υποψήφιος της Ελιάς, που είναι περισσότερες, και υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας. Και ένα συναφές ερώτημα, αν το όραμά σας για τη Μεγάλη Κέντρο Αριστερά περιλαμβάνει και τμήμα του ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα των εκλογών. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι η ιδέα σας είναι εξαιρετική. Πραγματικά, τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ στις πάρα πολλές περιπτώσεις στις οποίες έχουμε υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιο της Ελιάς. Προφανώς θα ψάξει να βρει την τρίτη λύση, έτσι δεν είναι? Μόνο που οι λύσεις είναι δύο θεσμικά. Ο ένας από τους δύο θα εκλεγεί. Για να δείτε το αδιέξοδο, την επιπολαιότητα, την ανευθυνότητα της τάσης του ΣΥΡΙΖΑ και του κυρίου Τσίπρα. Το εντοπίσατε πάρα πολύ ωραία. Βεβαίως δεν μου αρέσει να ματαιοπονώ. Γιατί στη λογική της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, όχι των απλών ψηφοφόρων, δεν υπάρχει κανένα κριτήριο αυτοδιοικητικό, θεσμικό, αξιακό, ιδεολογικό, τίποτα. Υπάρχει η τυφλή έφοδος και μία απίθανη επιθυμία για εξουσία. Απίθανη. Και πρέπει να σας πω ότι τελικά η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό είναι διχασμένη βαθιά και νομίζω αθεράπευτα. Υπάρχει μία πτέρυγα η οποία νομίζω ότι προτάσει την κατάκτηση της εξουσίας. Τώρα με ποιους αριθμούς, ποια δεδομένα θα τα βρει αυτά η έρευνα. Η έρευνα εννοώ η δημοσιογραφική και η πολιτική. Και υπάρχει ένα άλλο τμήμα της ηγεσίας, το οποίο έχει μια πιο συνεπή, πιο κλασική στάση, πολύ κοντά στην αντίληψη της ριζοσπαστικής κομμουνιστικής αριστεράς. Δεν ενδιαφέρεται για εκλογικά αποτελέσματα, εξουσία. Ενδιαφέρεται για μια συνέπεια αρχών, σου λέει έξω από την Ευρώπη, έξω από το ευρώ. Εντάξει, διαφωνούμε ριζικά, αλλά είναι μια συνεπής άποψη. Τώρα, εμάς μας ενδιαφέρει να επικοινωνήσουμε με τους ανθρώπους μας, με αυτούς που ήταν και είναι στην πραγματικότητα τμήμα της δικής μας παράταξης και εκφράζονται συγκυριακά από το ΣΥΡΙΖΑ ως όχημα διαμαρτυρίας. Τώρα, θέλουμε να εξαλείψουμε τους λόγους της διαμαρτυρίας, να βγούμε από την κρίση, να βγούμε από το μνημόνιο, να επανέλθουμε στην ομαλότητα και την κανονικότητα. Ο κύριος Κατσίγιαννης και ακολουθεί ο κύριος Μπαλοδήμας. Κύριε Πρόεδρε, θα σκεφτεί κάποιος που μας ακούει πώς μπορεί να θέλετε να ενώσετε το λαό όταν δεν μπορείτε να ενώσετε το ΠΑΣΟΚ. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, εάν σκοπεύετε εν όψη της μάχης των ευρωεκλογών να προχωρήσετε σε κάποιες κινήσεις ενωτικού χαρακτήρα, ώστε να μην δημιουργείται η εντύπωση ότι το μισό ΠΑΣΟΚ δεν θέλει εσάς, περιμένει να φύγετε για να επιστρέψει ο Γιώργος Παπανδρέου ή κάποιος άλλος. Και στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να ρωτήσω αν θα ζητήσετε από τον κύριο Παπανδρέου να συναντηθεί μαζί σας, ώστε να καταλάβει και ο κόσμος ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη σχέση σας. Λοιπόν, ο κύριος Παπανδρέου είναι πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, πρώην πρωθυπουργός, ενεργεία βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και άρα και της Ελιάς, κρίσιμος για την κυβερνητική σταθερότητα με την ψήφο του στη Βουλή και μεταξύ όλων των βουλευτών και των 10 εκατομμυρίων Ελλήνων, αυτός που πρώτος και πάνω απ' όλους θέλει να πετύχουμε, γιατί η δική μας επιτυχία και η επιτυχία της εθνικής στρατηγικής θα συνιστά και μία αναδρομική απάντηση σε όσους αμφισβητούσαν τις επιλογές του 2010. Τώρα, δεν έχουμε στο ΠΑΣΟΚ μεγαλύτερα προβλήματα, ευτυχώς, από ότι όλα τα κόμματα. Απλώς αποκτούν τα δικά μας μεγαλύτερη δημοσιότητα, επειδή υπήρχε η δημοσιογραφική εκτίμηση ότι ο ασθενής κρίκος είναι το ΠΑΣΟΚ. Σας λέω λοιπόν, ο ασθενής κρίκος αυτών των εκλογών είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αρχίστε να προετοιμάζετε τις αναλύσεις σας και τα δημοσιεύματά σας. Ο κύριος Μπαλοδήμας και να ετοιμάζεται ο κύριος Σιάνης. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω το έχετε πει και εσείς. Από το Γενάρη του 2014 υπάρχει η διαδικασία της διαρκούς επιτήρησης όλων των προϋπολογισμών στα κράτη-μέλη, με διαδικασίες όπως το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Επομένως, τι νόημα και ποια βάση αλήθειας υπάρχει να λέει η κυβέρνηση στο λαό ότι το μνημόνιο τελειώνει? Αντίστοιχα, θα μπορούσαμε να πούμε τι νόημα έχει να λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα σχίσει το μνημόνιο, εφόσον υπάρχουν μνημόνια διαρκείας που ισχύουν σε όλα τα κράτη-μέλη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους λαούς. Θα μου επιτρέψετε να πω ιστορικά ότι αυτοί οι μηχανισμοί του Συμφώνου Σταθερότητας ισχύουν από το 1992. Από τότε που τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη του Μάστριχτ.
πριν γίνει στην πραγματικότητα δηλαδή η Ευρωζώνη και η ΙΟΝΕ. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό να είσαι στον ίδιο μηχανισμό με αυτόν στον οποίο είναι η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ολλανδία και διαφορετικό να είσαι σε μια μικρή παρέα περιφερειακών οικονομιών όπως η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Κύπρος. Και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να βγεις από το μνημόνιο και την παρουσία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και να ξαναγίνεις μια χώρα κανονική της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα που είναι κατά της Ευρώπης, κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά της ζώνης του ευρώ. Δεν είναι όμως αυτή η επιλογή της συντριπτικής πλειονότητας του ελληνικού λαού. Ο κύριος Γιάννης και ακολουθεί ο κύριος Κλουμπέρης. Παρότι έχω καλυφθεί στα περισσότερα, μια μικρή προσωπική ερώτηση. Σας ενόχλησε καθόλου το γεγονός ότι αρκετοί οι υποψήφοι περιφερειάρχες και δήμαρχοι δεν ήθελαν κάποια σχέση οργανική ή οποιαδήποτε πολιτική με το ΠΑΣΟΚ, επικαλούμενοι εντός ή εκτός εισαγωγικών τοξικότητα του χώρου? Όχι, δεν είχαμε τέτοιες συμπεριφορές. Σεβαστήκαμε την αυτονομία τους και εμείς πρώτοι ως ΠΑΣΟΚ και ως ΕΛΙΑ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Singular, η οποία έχει την ευθύνη της έκδοσης των αποτελεσμάτων από το Υπουργείο Εσωτερικών, είπαμε ότι δεν θέλουμε να υπάρχουν κομματικές ενδείξεις δίπλα στα ονόματα των υποψηφίων. Κύριε Πρόεδρε, καλό μεσημέρι. Σας ακούμε να ασκείτε μία σχεδόν μονομέτωπη κριτική για τον ΣΥΡΙΖΑ, για τη στάση του, για τις επιδόσεις του. Αντιθέτως, δεν έχουμε ακούσει να πείτε κάτι για τη Νέα Δημοκρατία. Μήπως τελικά η Νέα Δημοκρατία, όπως σας κατηγορούν οι επικριτές σας, είναι ο στρατηγικός της εταίρος και η συμφωνία με τον κύριο Σαμαρά δεν εξαντλείται το 2016? Και επειδή δεν απάντησα, τουλάχιστον εγώ δεν το κατανόησα, για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, αν θεωρείτε ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία? Λοιπόν, αρχίζω από το τελευταίο, το οποίο είναι εύκολο. Η κυβέρνηση, σύμφωνα με την επιθυμία της μεγάλης πλειονότητας των Ελλήνων, πρέπει να εξαντλήσει την τετραετία. Και οι Έλληνες πρέπει να ψηφίσουν έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξαντλήσουμε την τετραετία. Για να ολοκληρώσουμε την έξοδο από την κρίση, να φανούν τα θετικά αποτελέσματα που θα αρχίσουν να πολλαπλασιάζονται. Τώρα είναι ακόμη μικρά τα δείγματα, αλλά θα αρχίσουν να πολλαπλασιάζονται με γεωμετρική πρόοδο. Τώρα, μήπως έχουμε λίγο ξεχάσει κάποια δεδομένα? Διεξάγονται ευρωπαϊκές εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία κατεβαίνει με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Εμείς είμαστε μέλος του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Τα δύο αυτά ευρωπαϊκά κόμματα εκφράζουν τις δύο μεγάλες ιδεολογικές οικογένειες, τη συντηρητική δεξιά χριστιανοδημοκρατική και την ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατική, σοσιαλιστική, εργατική, δημοκρατική. Μετέχουμε σε δύο διαφορετικά λοιπόν συγκρουόμενα ευρωπαϊκά κόμματα και διεκδικούμε την νίκη για να κάνουμε τον δικό μας πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεύτερο, σε πάρα πολλές περιφέρειες βλέπετε να έχουμε αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΙΑΣ. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στο Βόρειο Αιγαίο, στο Νότιο Αιγαίο, στην Κρήτη, στην Δυτική Ελλάδα, στη Θεσσαλία. Έχουμε άλλον υποψήφιο εμείς, άλλον υποψήφιο Νέα Δημοκρατία, αντίπαλους στο δεύτερο γύρο. Στο Δήμο Θεσσαλονίκης έχουμε τον Γιάννη Μπουτάρη εμείς, τον κύριο Καλαφάτη Νέα Δημοκρατία. Εμείς τον έχουμε, δηλαδή τον στηρίζουμε και εμείς, έτσι. Είναι μια πολύ ευρύτερη υποψηφιότητα ο Γιάννης. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα πεδίο ανοιχτό αυτό. Αλλά δεν θέτουμε σε αμφισβήτηση τη σταθερότητα, δεν θέτουμε σε αμφισβήτηση το προγραμματικό πλαίσιο της κυβέρνησης και την εθνική στρατηγική. Και ύστερα, γιατί μιλάω για προοδευτική σταθερότητα και για προοδευτικό πόλο? Γιατί η κυβέρνηση συνεργασίας και στην Ελλάδα και σε κάθε χώρα είναι μια διαρκής διαπραγμάτευση μεταξύ των εταίρων. Μεταξύ άρα του συντηρητικού και του προοδευτικού πόλου. Και ταυτόχρονα κάνουμε μια εθνική διαπραγμάτευση όλοι μαζί σε σχέση με την Τρόικα και τους ξένους εταίρους μας. Διαμαντής και ακολουθεί ο κύριος Τζανετάτος. Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Πρόεδρε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, το ΠΑΣΟΚ από τα λεγόμενά σας τουλάχιστον βγαίνει ευχαριστημένο από τα αποτελέσματα της πρώτης κάλπης. Υπάρχει όμως εκεί πέρα μια δεύτερη ανάγνωση, η οποία είναι η εξής, ότι τα δύο στελέχη σας, τα οποία στηρίχθηκαν ουσιαστικά από την ΕΛΙΑ, η κυρία Παυλίδου και η κυρία Γκερέκου, η οποία είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, δεν πήγαν ιδιαίτερα καλά.
Τα υπόλοιπα, όπως λέτε εσείς, είναι στελέχη τα οποία ήταν αυτοδιοικητικά και τα οποία δεν χρωματίστηκαν μέσα σε εισαγωγικά. Τι λέτε, με συγχωρείτε, στη Θεσσαλία, ναι, ο κύριος Τσιλιμίγκας, μια εξαιρετική προσωπικότητα, ένας υπέροχος γιατρός, υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 12, μπήκε στο δεύτερο γύρο πολύ πάνω από την υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ. Η υποψήφιά μας στη Δυτική Ελλάδα, η κυρία Ζιμπηλιάδου, πήγε εντυπωσιακά καλά στη Δυτική Μακεδονία. Η κυρία Παυλίδου ήταν πράγματι μια υποψηφιότητα που προέρχεται από τους φίλους μας εκτός ΠΑΣΟΚ, αλλά βεβαίως ένα μέρος των δυνάμεών μας ψήφισε και τον κύριο Μπόλαρη για λόγους ιστορικούς, επειδή ήταν υποψήφιος το 2010 περιφερειάρχης του ΠΑΣΟΚ. Άρα δεν υπάρχουν αυτά που λέτε. Η κυρία Γκερέκου δε, η οποία κατέβηκε αυτοτελώς, είχε μια πάρα πολύ καλή επίδοση. Εντυπωσιακά καλή επίδοση για τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων, δεν την πλήρη ανατροπή. Ο κύριος Ζανετάτος και τελειώνουμε με τον κύριο Ιγνατίου. Πρόεδρε, επειδή το μεγαλύτερο εύρος των ερωτήσεων έχει καλυφθεί, θα ήθελα να πάω σε ένα άλλο θέμα. Αναφορικά με τα μέτρα, λέτε ότι νέα μέτρα δεν πρόκειται να πάρουμε, έχουμε τελειώσει από τα μνημόνια κτλ. Θα ήθελα να δεσμευτείτε για τρία πράγματα. Πρώτον, καμία μορφή νέων μέτρων, τουλάχιστον δημοσιονομικού χαρακτήρα. Δεύτερον, ότι δεν θα πάρει η Ελλάδα νέο δάνειο μέσα στο 2014, αρχές του 2015. Και τρίτον, ότι δεν θα υπάρξει μια συμφωνία πακέτο για το δημόσιο χρέος που θα έχει όμως και πολύ σοβαρές υποχρεώσεις από την πλευρά μας. Μόνο είναι ωραία τα ερωτήματά σας. Παρότι είναι λίγο, το λέω φιλικά, ιεροεξεταστικά, με διευκολύνεται να σας πω ότι μπορώ να απαντήσω λοιπόν σε όλα ότι δεσμεύομαι απολύτως. Δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα λιτότητας. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται νέο δάνειο. Τα οποιαδήποτε συμπληρωματικά χρήματα χρειάζεται μπορεί να τα βρει εύκολα και με πολύ καλούς όρους στις αγορές. Και το χρέος είναι βιώσιμο. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω, όχι επειδή το λέω ο ίδιος, αλλά επειδή επαναλαμβάνω αυτό που λέει ο μόνος αρμόδιος, που είναι ο δανειστής μας, ο Κλάους Ρέγκλιν, ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Ο κύριος Ιγνατίου. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση που συνδέει και δημοτικές εκλογές και ευρωεκλογές που έχουμε σε λίγες μέρες. Είναι κοινή παραδοχή ότι η ανεργία είναι μια μάστιγα. Είχε ως παρενέργεια, ήδη έχουν γίνει πρώτες αναλύσεις, πολλοί να ψηφίσουν πέρα από ακραίες επιλογές και ανθρώπους που δεν έχουν καμία πολιτική διαδρομή. Παράδειγμα, καλλιτεχνικούς μάνατζερ, ποδοσφαιρικούς παράγοντες κλπ. Στην Ευρώπη έχει αντιμετωπιστεί η ανεργία με τη λεγόμενη κοινωνική οικονομία, κοινωνική επιχειρηματικότητα. Το ποσοστό είναι 160 εκατομμύρια άνθρωποι δουλεύουν στην κοινωνική οικονομία, που είναι ένα ποσοστό 11%. Και χρειάζεται δύο πράγματα. Τη συνέργεια μεταξύ Ευρώπης, που είναι κάποια κονδύλια τα οποία υπάρχουν, και κάποιοι άνθρωποι που είναι είτε επιχειρηματίες είτε συνεταιρισμοί, να κάνουν τη λεγόμενη κοινωνική επιχειρηματικότητα, να δημιουργήσουν. Σε εμάς το ποσοστό είναι ατριχιαστικό, είναι 1%. Ναι. Όμως, και συμπληρώνω, τελειώνω την ερώτησή μου, τι είναι αυτό που μπλοκάρει και υπάρχει 11% στην Ευρώπη και σε εμάς 1%, και ένα δεύτερο που έχει σχέση και με το πρώτο ερώτημα. Κυρίες έχουν πληγεί οι Ελληνίδες γυναίκες από την κρίση και στις αμοιβές τους, που είναι το 70% των ανδρών, αλλά και σε ποσοστό ανεργίας που αγγίζει τα 15% παραπάνω. Αυτά είναι από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας. Καταλήγω και κάνω το ερώτημα. Ενώ πολλά σωματεία κάνουν προσπάθεια, η κυρία Μαραγκοπούλου, η κυρία Ιωαννίδου, οι νέες μηχανικοί ΕΔΕΜ, να βοηθήσουν τις γυναίκες, μήπως και εσείς πέρα από ένα ουσιαστικό ρόλο πρέπει να παίξετε και ένα συμβολικό? Παράδειγμα, η κυβέρνηση που είστε αντιπρόεδρος έχει μόνο δύο γυναίκες, 30%. Θυμίζει η Ευρώπη αυτό? Αυτό είναι το ερώτημα. Λοιπόν, να σας απαντήσω στην ουσία του θέματος τώρα. Δυστυχώς, η ανεργία των γυναικών και ιδίως των νέων γυναικών από φύτων λυκείου ήταν πάντα το μαλακό υπογάστριο της αγοράς εργασίας και πριν την κρίση. Τώρα, κατά τη διάρκεια της κρίσης, αυτό έχει οξυνθεί, έχει γίνει ακόμη χειρότερο. Εμείς λοιπόν, στο πρόγραμμα που παρουσιάσαμε, λαμβάνουμε υπόψη την προσπάθεια που κάναμε να δημιουργήσουμε τις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας. Με πρωτοβουλία του κυρίου Κουτρουμάνη και άλλων στελεχών μας νομοθετήθηκε αυτός ο μηχανισμός. Τώρα λοιπόν είδατε ότι προτείνουμε 300.000 θέσεις εργασίας για προσωρινή στήριξη μέσω της κοινωνικής οικονομίας. Γιατί η κοινωνική οικονομία δεν είναι μόνο οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας και οι συνεταιρισμοί, είναι και οι δήμοι. Είναι τα προγράμματα κοινοφελούς εργασίας και αυτεπιστασίας.
Είναι τα προγράμματα αυτεπιστασίας του Υπουργείου Πολιτισμού. Είναι το βάουτσερ που παίρνουν επιχειρήσεις κανονικές. Άρα λοιπόν αυτό το πακέτο είναι 300.000. Εφικτό, συγκεκριμένο χρηματοδοτήσιμο. 700.000 όμως θέσεις εργασίας, πιστεύουμε ότι τα επόμενα 2 χρόνια μπορεί να βγουν μέσα από τα σπλάχνα της παραγωγής και της οικονομίας. Αυτά που είπα προηγουμένως. 45.000 στον πρωτογενή τομέα, στην αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή, 77.000 ενέργεια περιβάλλον, 260.000 τουρισμός, 240.000 θέσεις μεταποίηση, εμπόριο, ηλεκτρονικό εμπόριο, logistics, μεταφορές. Και για τις γυναίκες, πείτε μας, είστε ικανοποιημένοι. Δύο γυναίκες μόνο στην κυβέρνηση. Όχι, όχι, δεν είμαστε καθόλου ικανοποιημένοι. Δύο γυναίκες στην Ευρωπαϊκός κυβέρνηση. Έχει αυτό. Προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Στην κυβέρνηση, μόνο ο πλευράς ΠΑΣΟΚ μετέχει η κυρία Γεννηματά και η κυρία Χριστοφιλοπούλου. Άρα, πώς μόνο δύο γυναίκες. Ευχαριστούμε είναι πολύ. Συνολικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα μου επιτρέψετε να κλείσω με ένα μήνυμα. Συσπήρωση της παράταξής μας, ενότητας του έθνους, αισιοδοξίας, αλλά και αγώνα τις επόμενες μέρες για να κρατηθούμε στη σωστή κατεύθυνση όλοι μαζί οι Έλληνες και οι Ελληνίδες. Σας ευχαριστώ.